είναι με μπρος. Παρακαλώ. Κύριε Περδίκη, σας ακούμε. Ναι, είναι συγκλονιστική η ώρα. Δεν βρίσκω λόγια πραγματικά να εκφράσω τη λύπη για το χαμό του Τάσου. Ήταν ένας άνθρωπος που τον αγαπήσαμε από την πρώτη ώρα που τον γνωρίσαμε στο γραφείο του Νίκου Αναστασιάδη και στη συνέχεια στην πορεία του την πολιτική. Ένας πολύ αγαπητός συνάδελφος στη Βουλή, πολύ αγαπητός υπουργός. Είχαμε πολύ καλή συνεργασία. Κουράγιο στην Κατερίνα και στην οικογένεια, τον πατέρα του. Θεός να αναπαύσει η ψυχή του και πράγματι ας αποτελέσει πρότυπο ήθους και πολιτικής πολιτισμού, πολιτικού πολιτισμού ο Τάσος Μητσόπουλος. Τι είναι αυτό που θα θυμάστε για πάντα για τον Τάσο Μητσόπουλο, από τον Τάσο Μητσόπουλο, κύριε Περδίκη? Κοιτάξτε, είμαστε σε διαφορετικά στρατόπεδα βεβαίως, αλλά οπότε νιώσαμε ότι είμαστε σε διαφορετικά στρατόπεδα. Και από τον καιρό που τον πρωτογνώρισα, τον προθάλαμο του γραφείου του Νίκου Αναστασιάδη, στο Βυθί, πρόσεξα, θυμάμαι χαρακτηριστικά και το λέγαμε μέχρι πρόσφατα τα βρισκόμαστε με τον Τάσο, ότι είχε έξω από την πόρτα του κρεμάσει μια πινακίδα και έγραφε: αυτό εδώ είναι πολιτικό γραφείο, δεν είναι γραφείο εξευρέσεως εργασίας. Μετά από λίγο καιρό του έλεγα του Τάσου, την αφαίρεσες φίλε Τάσου, και κουνούσαμε και δυο το κεφάλι μας με νόημα και με ουσία, γιατί ήμασταν και δυο δυσαρεστημένοι για την ποιότητα της πολιτικής σε αυτήν τη χώρα. Νομίζω πήραν αυτήν την στεναχώρια μαζί του. Εκεί πάνω που βρίσκεται μαζί με τους αγγέλους, είμαι σίγουρος ότι θα συζητά και θα τους ιστορεί με πίκρα και με στεναχώρια πόσα πίκρες έχει υποτίσει αυτό το παιδί η πολιτική ζωή της Κύπρου. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Ήταν πολύ πίκρα μέσα. Ευχαριστούμε, κύριε Περδίκη. Να είστε καλά. Πάμε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας και στον Ανδρέα Ιωσήφ, ο οποίος έχει κοντά του τον...